Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μάθημα της Python, εισαγωγή στην Python, εισαγωγή στο προγραμματισμό. Αυτό το μάθημα δίνεται στο βιολογικό για το χειμερινό εξάμεινο 2023-2024. Θα δούμε λοιπόν σήμερα μερικά βασικά, θα αρχίσουμε τις διαλέξεις του Python και θα δούμε μερικά βασικά πράγματα στην Python. Έχουμε δείξει πως να εγκαθιστούμε την Python στα Windows, το κάναμε μέσω του Miniconda ή του Anaconda, και σαν editor θα χρησιμοποιήσουμε το Sublime, Sublime Text 3. Ωραία, αλλά αρχικά ας δούμε την κονσόλα της Python. Για να μπω στην κονσόλα της Python, όπου δηλαδή μπορώ να εκτελέσω Python εντολές και να γράψω Python. Τώρα η Python σε μένα δείχνει στην Python 3.11, οπότε Python σκέτο ανοίγει την Python 3.11.4 και είμαι ήδη σε κονσόλα Python. Python λοιπόν είναι μια απλή γλώσσα προγραμματισμού και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να δώσουμε σε κάποιες μεταβλητές κάποιες τιμές. Για παράδειγμα, στη μεταβλητή A μπορώ να δώσω μια τιμή, η οποία για να δώσω την τιμή αυτή θα χρησιμοποιήσω το σύμβολο ίσον, και στο δεξιό μέρος του ίσον, μετά το ίσον λοιπόν, θα βάλω την τιμή που θέλω να πάρει η μεταβλητή A. Και ας αρχίσω με κάποιο κείμενο, για παράδειγμα hello. Αν πατήσω Enter λοιπόν, έχω καταχωρήσει στη μεταβλητή A τη λέξη hello. Προσοχή εδώ, το ίσον δεν είναι σύμβολο ισότητας, αλλά είναι σύμβολο καταχώρησης, όπου στη μεταβλητή A καταχωρούμε την τιμή hello. Έτσι λοιπόν, αν γράψω print A, θα μου εμφανίσει την τιμή της μεταβλητής A που είναι το hello. Τώρα το ίδιο μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή να γράψουμε, να αντιστοιχίσουμε μία μεταβλητή με ένα string εδώ πέρα, σύμβολο σειρά, και να τυπώσουμε την τιμή της σε έναν editor. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό. Έχω ανοίξει λοιπόν εδώ το Sublime και απλά γράφω α ίσον hello. Σώζω τον κώδικα αυτόν ως Python, ονομάζω hello.py. Τα προγράμματα Python συνήθως έχουν κατάληξη py, και όταν το κάνουμε αυτό, το Sublime θα αναγνωρίσει ότι πρόκειται για Python κώδικα και θα το χρωματίσει όπως βλέπετε εδώ κατάλληλα. Τώρα δεν έχω εκτελέσει τον κώδικα αυτόν, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα μεταβλητή A που να έχει την τιμή hello, απλά έχω γράψει στο κείμενο εδώ την αντιστοίχηση και γράφω επίσης print A. Πάλι τίποτα από αυτά δεν έχει εκτελεστεί, απλά υπάρχει ο κώδικας που υποτίθεται ότι κάνει αυτά. Τώρα μπορώ να πάω στο terminal, να βγω από την Python ή να ανοίξω ένα καινούργιο tab εδώ πέρα, και εφόσον το hello.py βρίσκεται στο φάκελο που εγώ είμαι, μπορώ να εκτελέσω τον κώδικα χρησιμοποιώντας την Python. Για να το δούμε πάλι. Το κώδικα λοιπόν, πάω στο terminal, γράφω Python και μετά το όνομα του αρχείου και μου τυπώνει Python. Τι έχει γίνει τώρα εδώ? Ο interpreter της Python έχει πάρει τον κώδικα αυτό και τον έχει εκτελέσει γραμμή-γραμμή σε κάτι αντίστοιχο όπως η κονσόλα της Python, και το τελικό αποτέλεσμα είναι η εκτύπωση της
εκτιμήσεις μεταβλητή σε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κώδικας αυτός έχει εκτελεστεί. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η Python εκτελείται από πάνω προς τα κάτω. Για παράδειγμα, αν αλλάξω τη σειρά εδώ πέρα και βάλω αυτό πρώτα και μετά αυτό και προσπαθώ το σώζω, Ctrl S λοιπόν, και προσπαθήσω να το εκτελέσω, η Python θα μου βγάλει κάποιο μήνυμα λάθους, το οποίο λέει το εξής: print A, name error, name A is not defined. Για να δούμε γιατί γίνεται αυτό. Πάει να εκτελέσει πρώτα αυτή τη γραμμή εδώ πέρα. Η εντολή αυτή γράφει τύπωσέ μου την μεταβλητή A, αλλά η μεταβλητή A δεν έχει οριστεί ακόμα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πάνω από αυτό τη γραμμή 1 που αντιστοιχεί στη μεταβλητή 1, στη μεταβλητή A. Έτσι δεν μπορεί να τυπώσει την τιμή της μεταβλητής A, εφόσον η μεταβλητή A δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει οριστεί καν. Γι' αυτό το λόγο βγάζει αυτό το μήνυμα λάθος που γράφει πολύ απλά ότι η μεταβλητή A δεν έχει οριστεί. Για να δούμε και ένα άλλο παράδειγμα. Αν ονομάσουμε τη μεταβλητή A variable και εδώ πέρα έχουμε να τυπώσουμε. Ας το διορθώσουμε τώρα αυτό εδώ, να το βάλουμε παραπάνω. Οπότε έχουμε ότι η τιμή της variable είναι hello και print a variable. Να μας βάλουμε και άλλη μια λέξη, hello world. Και εκτελώντας το πρόγραμμα αυτό μου γράφει hello world. Αν κατά λάθος εδώ κάνω ένα τυπογραφικό λάθος, οπότε έχω ξεχάσει το γράμμα A στο όνομα της μεταβλητής, τότε το μήνυμα που θα πάρω θα είναι πάλι το ίδιο. Name of a variable is not defined. Did you mean a variable? Σε πολλές εκδόσεις Python το μήνυμα θα σταματάει εδώ. Όταν δείτε κάτι τέτοιο και έχετε στο μυαλό σας ότι έχετε ορίσει μεταβλητή, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σκεφτείτε θα είναι το τυπογραφικό λάθος. Όπως έχει γίνει στην περίπτωση αυτή. Η μεταβλητή a variable δεν έχει οριστεί, γιατί πολύ απλά αυτό που όρισα εγώ εδώ πέρα είναι η μεταβλητή a variable, η οποία σαν όνομα είναι διαφορετική από αυτήν εδώ. Να πω εδώ πέρα ότι δεν παίζει καμία σημασία αν το λάθος γίνει στην τιμή της μεταβλητής, δηλαδή αν εγώ εδώ πέρα ξεχάσω το R και είναι Hello World, τότε η Python θα εκτελεστεί μια χαρά, γιατί αυτό το τμήμα δεν μπορεί να αποτελεί λάθος της Python. Ναι, είναι ένα λάθος δικό μας στην ουσία, που θα έχει σαν συνέπεια να τυπωθεί μια τιμή της μεταβλητής που ενδεχομένως να είναι διαφορετική από αυτή που θέλουμε, όμως ο κώδικας θα εκτελεστεί μια χαρά, όπως το βλέπουμε τώρα. Ωραία. Για τη μεταβλητή αυτή που είναι τύπου string ή σύμβολο σειρά στα ελληνικά, έχω χρησιμοποιήσει διπλά εισαγωγικά. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και μονά εισαγωγικά. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Βλέπετε όμως ότι όταν πάω να χρησιμοποιήσω μονά διπλά, σαν συνδυασμό, τότε ήδη εδώ πέρα μου βγάζει αυτό το κόκκινο, υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποιο λάθος, και αν πάω να το εκτελέσω θα υπάρξει λάθος. Syntax error, unterminated string literal. Στην ουσία, όταν ανοίγουμε με μονό εισαγωγικό, η Python ψάχνει να βρει ένα άλλο μονό εισαγωγικό για να κλείσει το string, δεν το βρίσκει και σου βγάζει αυτό το μήνυμα λάθος. Τώρα υπάρχουν μονό και διπλά εισαγωγικά και αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα. Στην ουσία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μονά εισαγωγικά σαν για τον ορισμό του string και
τα διπλά εισαγωγικά για να γράψουμε κάτι άλλο. Τώρα, τα διπλά εισαγωγικά αποτελούν μέρος του string. Μπορούμε όμως να τα βάλουμε επειδή σαν στον ορισμό του string έχουμε τα μονά εισαγωγικά. Για να δούμε τι γίνεται αν εκτελέσουμε το πρόγραμμα αυτό. Θα εκτελέσει Hello World, It is a great day. Και τα διπλά εισαγωγικά είναι μέρος του string. Δεν μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε εδώ μόνο εισαγωγικά έτσι. Και ο λόγος είναι ότι όταν η Python διαβάζει αυτό, τότε το πρώτο string θα τελειώσει εδώ πέρα, γιατί έχουμε άνοιγμα κλείσιμο, και αυτό εδώ πέρα δεν ξέρει πώς να το χειριστεί η Python. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο εισαγωγικά εδώ και μόνο εισαγωγικά έξω, τότε πρέπει να κάνουμε escape χρησιμοποιώντας το slash τα εσωτερικά εισαγωγικά. Τώρα ο κώδικας εκτελεστεί μια χαρά. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε αν αντικαταστήσουμε όλα τα μονά εισαγωγικά με διπλά εισαγωγικά. Πάντως η χρήση των διπλών και των μονών εισαγωγικών μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μεν ή τα δε μέσα στην πρόταση και αντίστροφα για να ορίσουμε το string. Είδαμε λοιπόν την συνάρτηση print, η οποία μας βοηθάει να εκτυπώσουμε την τιμή μιας μεταβλητής. Η print λοιπόν είναι μια συνάρτηση η οποία παίρνει σαν όρισμα αυτό που θέλουμε να τυπώσουμε τη τιμή του. Σε συγκεκριμένη περίπτωση η print είναι μια συνάρτηση που παίρνει σαν όρισμα το avariable. Το avariable τώρα είναι ένα string και η Python μας επιτρέπει πάνω σε strings να εφαρμόσουμε κάποιες μεθόδους. Για παράδειγμα, μια τέτοια μέθοδος είναι η title. Η title αυτό που κάνει είναι ότι κάθε πρώτο γράμμα μιας λέξης από ένα string, και όταν λέμε λέξη εννοούμε τις οντότητες που χωρίζονται με κενό το ένα από το άλλο, όπως είναι το great για παράδειγμα, κάθε πρώτο γράμμα λοιπόν μιας λέξης θα το κάνει κεφαλαίο. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, αν βάλω να με εκτυπώσει τη μεταβλητή variable.title, στην ουσία εφαρμόζει τη συνάρτηση title πάνω στο αντικείμενο variable και με εκτυπώνει Hello World, It is great today, όπου το H, το W, το I, το G και το T είναι με κεφαλαία γράμματα. Αυτό είναι διαφορετικό από την προηγούμενη εκτύπωση. Να τονίσω εδώ πέρα ότι αν πάω να κάνω το εξής, σκεπτόμενος ότι με τη γραμμή 3 εδώ πέρα η Python θα μετατρέψει το avariable σε ένα string το οποίο έχει κεφαλαία τα πρώτα γράμματα και μετά να πάω να τυπώσω το avariable, το πιο πιθανό είναι να πάρω ένα κάποιο μήνυμα λάθος. Ή δεν πήρα μήνυμα λάθος, αλλά με εκτύπωσε την κανονική τιμή του avariable. Ο λόγος είναι ότι στη γραμμή 3 στην ουσία δεν τροποποιώ την μεταβλητή avariable. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι φτιάχνω μια καινούργια μεταβλητή, την avariable title, δηλαδή τροποποιημένη την avariable, όμως αυτή η τροποποίηση δεν αποθηκεύεται πουθενά. Μπορώ να το αποθηκεύσω αυτό σε μια άλλη μεταβλητή, να την ονομάσω b και να εκτυπώσω εδώ την τιμή της b. Ή ακόμα καλύτερα, μπορώ αυτή την τροποποίηση να την καταχωρήσω εκ νέου στη μεταβλητή avariable. Έτσι λοιπόν τώρα, ενώ η avariable στην αρχή έχει αυτή την τιμή εδώ πάνω, στη γραμμή αυτή η τιμή της αλλάζει και γίνεται ό,τι ήταν πριν,
αλλά με τα πρώτα γράμματα κεφαλαία. Και εδώ είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η καταχώρηση γίνεται από τη δεξιά μεριά της ισότητας. Για να δούμε γιατί αυτό είναι κάτι που είναι σωστό. Εδώ ορίζουμε τη μεταβλητία variable. Είναι hello world, it is great today. Η μεταβλητία variable λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει. Άρα το δεξί μέλος εδώ της καταχώρησης, αυτό εδώ υπάρχει. Το variable title είναι ένα string στο οποίο το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης είναι κεφαλαίο. Αυτό έχει ορίσει μια χαρά. Αυτή λοιπόν, αυτό το string με το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης κεφαλαίο πάει και καταχωρείται στη μεταβλητία variable, η οποία τώρα δεν, μετά τη γραμμή 3 δεν έχει την τιμή που είχε πριν, αλλά έχει μια καινούργια τιμή η οποία είναι το string αυτό αλλά με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης. Η τιμή λοιπόν της variable έχει αλλάξει εδώ πέρα και εδώ όταν τυπώνω θα εκτυπωθεί διαφορετική, γιατί πολύ απλά η variable είναι διαφορετική, όπως το βλέπετε εδώ στο παράδειγμα. Η title λοιπόν είναι μία μέθοδος και υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν σε strings. Ένα παράδειγμα είναι η upper, που μετατρέπει όλα τα γράμματα σε κεφαλαία, ή η lower, που μετατρέπει όλα τα γράμματα σε μικρά. Φυσικά αυτά μπορούν να συνδυαστούν και να πω το εξής. A variable lower τελεία upper για να το καταλάβω μπορώ να το βάλω και σε παρένθεση αυτό θα γίνει το εξής. Αυτή εδώ, αυτό εδώ το κομμάτι είναι το a variable με όλα τα γράμματα μικρά. Ακόμα και αν θέλω να βάλω εδώ πέρα το title θα είναι το variable με το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης κεφαλαίο και όλα τα άλλα μικρά. Είναι αυτό το string λοιπόν εδώ πέρα. Σε αυτό το string τώρα εγώ πάω και εφαρμόζω τη μέθοδο upper, η οποία θα μετατρέψει όλα τα γράμματα αυτού του string σε κεφαλαία και όλο το αποτέλεσμα θα το καταχωρήσω στη μεταβλητή variable. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Φυσικά αυτό που περιμένουμε είναι ότι όλα τα γράμματα θα είναι κεφαλαία, γιατί η συνάρτηση αυτή κάνει τα πάντα κεφαλαία. Για να δούμε τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή, αν τα αντιστρέψω. Upper και type. Το αποτέλεσμα είναι ότι μόνο το πρώτο γράμμα είναι κεφαλαίο. Γιατί πρώτα εκτελείται αυτό, κάνει όλα τα γράμματα κεφαλαία, αλλά η title μετά θα κρατήσει μόνο τα πρώτα γράμματα της λέξης κεφαλαία και όλα τα άλλα θα κάνει μικρά. Έτσι λοιπόν εδώ όταν εκτυπώνω την τιμή της μεταβλητής variable, μόνο τα πρώτα γράμματα θα είναι κεφαλαία και όλα τα άλλα μικρά, γιατί η title είναι αυτή που εκτελείται τελευταία. Αυτό μπορώ να το συνεχίσω και να βάλω εδώ πέρα τη lower και τώρα όλα θα κάνει μικρά. Προκειμένου να καταλάβουμε τέτοιες πιο σύνθετες εκφράσεις, το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε με ποια σειρά εκτελούνται. Εδώ πέρα πρώτα εκτελείται αυτό, μετά αυτό και στο τέλος αυτό εδώ. Όταν μιλάμε για μεταβλητές, καλό είναι να υιοθετήσετε ένα δικό σας στυλ. Για παράδειγμα εδώ πέρα έχω χρησιμοποιήσει όλα τα γράμματα μικρά, κολλημένα. A variable, κολλημένο το A με το variable. Θα μπορούσατε να ακολουθήσετε αυτή τη λογική, όπου το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης, το όνομα μιας σύνθετης μεταβλητής, όπως το A variable που αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο λέξεις, να το έχετε με κεφαλαίο. Εδώ τώρα θα πρέπει να αλλάξω και αυτό και φυσικά και αυτό. Ένας άλλος τρόπος είναι να βάζετε underscore για να ξεχωρίσετε τις λέξεις μέσα στο όνομα, όπως αυτό εδώ. Σίγουρα αυτό που δεν πρέπει να κάνετε είναι να έχετε κενά μέσα στο όνομα της μεταβλητής, αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να έχετε μία μεταβλητή με αυτό το όνομα εδώ πέρα. Αν θέλετε να ξεχωρίζετε λέξεις
στο όνομα μιας μεταβλητής με μεγάλο όνομα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το underscore ή αυτό που σας είπαμε, τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα. Παρατηρούμε ότι η μεταβλητή αυτή έχει στο τέλος ένα κενό. Πολλές φορές το κενό αυτό είναι χρήσιμο να το αφαιρούμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε εδώ, το κενό αυτό δεν έχει τυπωθεί. Στην πραγματικότητα εδώ πέρα λοιπόν έχει τυπωθεί και ένα κενό, απλά επειδή δεν φαίνεται, δεν το βλέπω. Αν λοιπόν εδώ έβαζα εγώ κάτι άλλο, για να, απλά για να δω το κενό, ας πούμε βάζω μια τελεία, τότε αυτό που θα εκτυπωθεί θα είναι κενό και μετά τελεία. Κάποιες φορές είναι χρήσιμο αυτό το κενό στο τέλος ή στην αρχή σύμβολο σειρών να το αφαιρούμε. Μπορώ λοιπόν να χρησιμοποιήσω μία άλλη μέθοδος, η οποία ονομάζεται strip, και αυτό που κάνει είναι ότι αφαιρεί τα τελικά κενά σε μία λέξη. Έτσι λοιπόν, αν έχω και μία δεύτερη variable, μάλιστα το έγραψα λάθος εδώ πέρα, variable, δεν πειράζει. Μπορώ να τυπώσω ως εξής. Ας τα φτιάξουμε λίγο εδώ πέρα. Hello world, it is great today, κενό, hi. Το κενό αυτό είναι αυτό εδώ πέρα. Αν στην πραγματικότητα αυτό δεν υπάρχει, το κενό μάλλον αυτό που έβαλε εδώ είναι ένα κενό που έβαλε print, προκειμένου να ξεχωρίσει αυτά τα δύο πράγματα. Η Python λοιπόν στην print έχει μία παράμετρος που ονομάζεται sep, η οποία το default της είναι το κενό. Αν αυτό το default λοιπόν το κάνω τίποτα, τότε αν πάω να τυπώσω αυτές τις δύο μεταβλητές τη μία δίπλα στην άλλη, όπως είναι εδώ πέρα, δεν θα υπάρξει. Για να το κάνουμε διαφορετικά, αν πάω να τυπώσω αυτές τις δύο μεταβλητές έχοντας ένα κενό εδώ πέρα και κάνω comment out τη μεταβλητή αυτή, οπότε αυτός η γραμμή 4 δεν εκτελείται καν, τότε θα μου εκτυπώσει Hello World, it is great today, κενό, hi. Το κενό αυτό είναι το κενό αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Αν τώρα τη μεταβλητή την κάνω a variable strip, τότε η strip θα αφαιρέσει είτε από την αρχή είτε από το τέλος τα κενά που υπάρχουν, και αν τα εκτυπώσω βλέπετε ότι αυτά τα δύο είναι κολλημένα μαζί. Κοιτάξτε την αντίθεση εδώ και εδώ. Τώρα η strip έχει δύο υποεκδοχές, την L strip, η οποία αφαιρεί τα κενά από την αρχή της συμβολοσειράς, από την αρχή του string, και την R strip από το τέλος, όπως είναι εδώ πέρα. Εφαρμόζοντας την A-strip στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα είναι σαν να εφαρμόζω τη strip, επομένως θα είναι κολλητά. Αν όμως γράψω L-strip εδώ πέρα, το κενό αυτό δεν θα φύγει, γιατί η L-strip αφαιρεί και ένα μόνο από εδώ. Το αποθηκεύω, το εκτελώ και πραγματικά το κενό αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Αυτά λοιπόν για το πρώτο μάθημα. Ελπίζω να απολαύσετε μια σύντομη εισαγωγή στον κόσμο της Python.